του τμήματος Πατρών Πύργου, αλλά και το άλλο κομμάτι μέχρι την ολοκλήρωση της αγώνα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Κάποιοι συνάδελφοι είχαμε μια δυσμενή εξέλιξη. Είχαμε διεκδικήσεις χρόνων, ετών και απομακρυνθήκαμε μετά από την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Περιφερειακής Αναστηριώτησης, απομακρυνθήκαμε από έναν μεγάλο στόχο περιφερειακό και εθνικό. Εμείς ως περιφέρεια και από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, αλλά και τώρα, έχουμε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τα μεγάλα οδικά διευρωπαϊκά δίκτυα, Ολυμπία και Ιόνια Όδος. Η Ιόνια Όδος είναι ένα έργο με πολύ αρνητικό ιστορικό. Με πόνο, με την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, το έπαρχον, αλλά και με νέα ζητήματα μπροστά μας. Και όταν λέω νέα, κυριολεκτό νέα ζητήματα μπροστά μας. Τι λέει η απόφαση του Υπουργού, ακυρώνεται ο διαγωνισμός και στην ίδια απόφαση είναι η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. Αυτό νομίζω ότι έχει από μόνο του την ερμηνεία. Θέλω το έργο, αλλά με άλλους όρους. Θέλω το έργο με διαφοροποιήσεις. Θέλω το έργο με όποια άλλα ζητήματα έχει στο μυαλό της η νέα κυβέρνηση. Θα το δούμε. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Σήμερα, εδώ, από το πύργο που χτυπάει η καρδιά του πολιτικού και κοινωνικού αιτήματος της επανεκκίνησης του τμήματος Πάτρα Πύργος, Πύργος Καλό Νερό και Καλό Νερό Τσακώνα, να πάρουμε μία πολιτική απόφαση. Εκστρατεία για την επανεκκίνηση της Ολυμπίας Οδού στο σύνολό της. Πανστρατιά, γιατί μόνο έτσι θα ενώσουμε στο σύνολο τις θεσμικές και κοινωνικές δυνάμεις και να έχουμε το έργο. Θα μου πείτε, περιφερειάρχη μου, είναι εύκολα αυτά που ζητάτε. Θέλω λίγο να γυρίσω πίσω. Το 2010, όταν σταμάτησαν τα έργα, η περιφέρεια βγήκε μπροστά τότε και πήρε τις πολιτικές πρωτοβουλίες ακόμη και να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τότε μας φώναζαν όλους ότι είμαστε γλαφυροί. Όμως το ίδιο οικονομικό εργαλείο κατέληξαν για να έρθει ως βοήθη. Το δίκο το στόχο του προδιαγράμματος. Πολύ. Και πρέπει η κυβέρνηση, αλλά και όσοι μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του έργου, να αλλάξουν ρότα και ταυτόχρονα να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Το τρίτο θέμα που έβαζε η απόφαση, μιλήσαμε για ενιαίο το έργο. Και όχι τυχαία, αγαπητοί και συνάδελφοι. Τι θέλαμε? Θέλαμε η πολυδιάσπαση να μην φέρει κολλησιεργίες και να μην βάλει το έργο σε περιπέτεια. Έχουμε εμπειρία και κακή εμπειρία στην περιφερειά μας. Βεβαίως, εγώ κατανοώ και την εξυγίανση όλων των αγορών. Υπερθυμίζω μόνο μια άλλη κακή εξέλιξη στην περιοχή μας. Το τμήμα της υδρολογικής γραμμής από Ψαθόπυργο Ρίο το πήρε ο Ιδιοτζό. Χρεοκοπημένη επί της ουσίας εταιρεία. Προχθές, πριν από δύο μέρες. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε κατά νου τι σημαίνει για μας
να προστατεύσουμε το γρήγορο των διαδικασιών, να προστατεύσουμε το σύνολο του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου και να προστατεύσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του έργου. Εμείς θα ξεκινήσουμε από τις επόμενες μέρες μία σειρά συναντήσεις με τα Υπουργεία, με τα κόμματα, με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς και κάνουμε ένα ανοιχτό προσκλητήριο συστράτευσης στο κοινό στόχο, γρήγορη επανεκκίνηση του έργου και με τις αρχές που έχει θέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο.